διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα γίνεται με δύο τρόπους. Δεν γίνεται μόνο μέσα αυτή, γίνεται με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο που γνωρίζουμε και ο οποίος σχεδιάστηκε το 1981 και τρέχει μέχρι τώρα, δηλαδή το τηλεγράφημα, το έντυπο μάλλον που χρησιμοποιείται για τα αποτελέσματα, για την καταγραφή των αποτελεσμάτων μέσα στο εκλογικό τμήμα και το οποίο μεταδίδεται μέσω του Δήμου και της Περιφέρειας στο Υπουργείο Εσωτερικών και αυτό έρχεται στη συνέχεια στο χώρο που βρίσκεται επάνω ακριβώς από εδώ για καταχώρηση στο data entry. Αυτή είναι η παραδοσιακή μέθοδος και υπολογίζομαι ότι χρειάζεται περίπου 2,5 με 3 ώρες για να φτάσει από το εκλογικό τμήμα μέχρι να καταχωρηθεί στο σύστημά μας. Η δεύτερη μέθοδος είναι η μέθοδος του SRT, όπως έχουμε πει, η οποία θα πάει σε όλα τα εκλογικά τμήματα. Με τη μέθοδο αυτή, όταν ο δικαστικός αντιπρόσωπος μπορέσει να ολοκληρώσει την διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων σε επίπεδο συνδυασμών καταρχήν, συμπληρώνει το SRT, το οποίο βρίσκεται σε ένα τέτοιο κουτί, θα σας το δείξω κιόλας λεπτομερώς στη συνέχεια, και καταχωρώντας το, πατώντας το πλήκτρο αποστολή, φτάνει αυτόματα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα στο σύστημα στο σύστημα των εκλογών. Είναι μια ασφαλεία, πρέπει να είναι ασφαλισμένο, αλλά το έχω ανοίξει εδώ και έχει και μια ρύθμιση. Παίζουν τη σημασία τους όλα αυτά. Το κουτί μέσα περιέχει μια επιστολή από την Υπουργό που εξηγεί τι πρέπει να κάνουν, περιέχει οδηγίες και περιέχει το έντυπο με τους κωδικούς ασφαλείας με βάση το οποίο γίνεται η καταχώρηση και η αποστολή των δεδομένων. Το ίδιο το tablet είναι αυτό εδώ. Τόσο τα έντυπα όσο και τα SRT έχουν φτάσει στις περιφέρειες, στις περιφερειακές ενότητες της χώρας, έχουν μοιραστεί στους Δήμους και οι Δήμοι σταδιακά, καθώς αρχίζουν να πηγαίνουν στους Δήμους οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, παραδίδουν όλο αυτό το υλικό. Τότε το σύστημα κατεβάζει τα στοιχεία που χρειάζεται για τη συγκεκριμένη περιφέρεια, για το συγκεκριμένο τμήμα. Θα πρέπει, όταν ανοίξει την Κυριακή την κάλπη, θα πρέπει να κάνει άνοιγμα τμήματος, υπάρχει σχετική διαδικασία, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να ενημερωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών και οι έφοροι που παρακολουθούν τους δικαστικούς αντιπροσώπους στην αντίστοιχη περιφέρειά τους, να ενημερωθούν ότι το τμήμα άνοιξε.